Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Συγκεκριμένα στην πόλη Πομορή, που παλαιότερα λεγόταν Αγχίαλος. Μπήκαμε στο μοναστήρι, στον προάβλιο χώρο και βλέπουμε στην έξοδο, παύλα είσοδο, υπάρχουν κάποια αναμνηστικά που μπορούμε να πάρουμε μαζί μας κατά την επίσκεψή μας. Το μοναστήρι χτίστηκε το 1856 στα ερείπια ενός παλαιότερου ναού και το καμπαναριό χτίστηκε το 1966. Το καμπαναριό έχει ύψος 20 μέτρα και χτίστηκε το 1966. Εδώ στον προάβλιο χώρο υπάρχει επίσης μια σικιά, χωρίς σίκα αυτή τη στιγμή, και εδώ υπάρχει ένα δέντρο με ρόδια που έχει αρκετά ρόδια πάνω. Για να δοκιμάσουμε αυτό εδώ. Μέσα καλό είναι. Δεν βλέπω πολλά σκουλίκια. Τέλεια. Λουκούμι. Γλύκισμα. Βρήκαμε και λωτούς. Πίσω μας βρίσκεται το διαμέρισμα του ηγούμενου του μοναστηρίου και μπροστά μας βρίσκονται τα κελιά. Επίσης υπάρχει ένα μικρό μουσείο. Είπαν ότι βρίσκεται κάπου προς το εδώ. Εδώ κάτω στη γωνία πρέπει να είναι αυτός ο χώρος στον οποίο θα εισέλθουμε τώρα. Δεν βλέπω κάποιον χώρο μουσείου εδώ. Μήπως είναι από εδώ τότε. Τελικά υπάρχει ένα μουσείο εδώ μέσα, απλά είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται εκεί πίσω. Πίσω από αυτή την πόρτα. Εδώ πίσω. Είναι κλειστή. Εδώ είναι ένας χώρος που βάζουμε κεράκια για τους νεκρούς, ενώ έχουμε έναν άλλο χώρο εδώ παραδίπλα. Για τους ζωντανούς. Όπου βάζουμε κεράκια, ναι, ουσιαστικά για να κάνουμε μια αρχή για κάποιον άνθρωπό μας, ας πούμε. Μετά από το νερό, το οποίο αποτελεί και αγιασμό στο συγκεκριμένο μοναστήρι, να πούμε ότι το μοναστήρι χτίστηκε το 1856, μια πολύ σημαντική ημερομηνία που είχαμε το Χάτι Χουμαγιούμ, το οποίο επέτρεψε σε πολλούς κρυπτοχριστιανούς να εμφανιστούν, να έρθουν ουσιαστικά στην επιφάνεια και να μπορέσουν να δεχτούν το γεγονός δημοσίως πλέον ότι η θρησκεία τους είναι ο χριστιανισμός, γιατί μέχρι πρότινος απαγορευόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά με αυτό το διάταγμα μπόρεσαν τόσο χριστιανοί όσο Εβραίοι και άλλες, ας πούμε, θρησκείες να εξασκήσουν οι άνθρωποι, τέλος πάντων αυτοί που ακολουθούσαν αυτές τις θρησκείες, το θρησκευμά τους χωρίς να διώκονται. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, το μοναστήρι ανακατασκευάστηκε πολλές φορές, κυρίως τον 19ο αιώνα, όταν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου διακοσμήθηκε με πλούσιες τοιχογραφίες και εικόνες. Και εδώ βλέπουμε το άγαλμα του Αγίου Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται έξω από το μοναστήρι.